Τι έχουμε? 4 σπάνια βιβλία. Δώσε πολύ μεγάλη σημασία, διότι είναι ένα πολύ συγκλονιστικό, πάρα πολύ όμορφο ρίξιμο, πολύ ιδιαίτερο, πολύ διαφορετικό. Όπως βλέπεις, θα περάσουν εδώ από την οθόνη σου οι εικόνες αυτών των 4 βιβλίων, οι οποίες είναι φτιαγμένες από μένα με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Κάτι όμως σημαίνει. Ναι, είναι το μυστικό αυτό του εαυτού μας, τι θα αποκαλύψω αυτά. Όχι, όχι, όχι. Έχει και αυτό, αλλά όμως έχει να κάνει με κάτι συγκλονιστικό. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπημένα, αγαπημένοι μου, και αν είσαι και καινούριο στο κανάλι και με βλέπεις πρώτη φορά, επειδή κάνουμε διάφορα παλαβά πράγματα, ωραία πράγματα όμως, με πολύ έτσι μεράκι και πολύ αγάπη, κάνε την εγγραφή σου. Άμα θέλεις, έτσι, κάνε το like σου. Πάτα το καμπανάκι ώστε να σου έρχονται όλες οι ειδοποίησεις. Δες τα shorts τα οποία φτιάχνω, τα οποία είναι με μουσική πλαισιωμένα κτλ. Και επίσης υπάρχει και το site μου, το οποίο εκεί υπάρχουν τις Παναγιά στα μάτια. Δεν ξέρω κι εγώ τι έχω κάνει πια. Και τι δεν υπάρχει? Υπάρχουν 3 κάρτες, υπάρχει μία κάρτα, υπάρχει online χρησμός μαντίου, υπάρχει chat με τον Ακάς, υπάρχει... Ο Ακάς είμαι εγώ, έτσι, άμα είσαι καινούριος. Υπάρχει λοιπόν, υπάρχουν πλήρες αριθμολογικές, πλήρες πρόγραμμα, κατάλογος αριθμολογικών αναλύσεων. Αν είσαι διδύμη φλόγα, τι σημαίνουν στάρθρα αδελφές ψυχές, συμφωνία πεπρωμένων, αριθμολογικές αναλύσεις, αν ταιριάζεται αριθμολογικά, τι σημαίνει ημέρα γέννησης, ρούνι, ό,τι θέλεις. Και φυσικά θα βάλουμε και άλλα πράγματα και υπάρχει και ένα μίνι, αυτό δεν το έχω φτιάξει εγώ, είναι με κάποιο τρόπο, εν πάση περιπτώσει, και για αστρολογία κάποια πράγματα και είναι και στα αγγλικά. Έλα λοιπόν, έλα, γιατί κάνουμε ωραία πράγματα, κάνουμε πολύ ωραίες αναλύσεις, σπάνιες αναλύσεις, πολύ όμορφη θεματολογία, και μιλάω μόνο για το κανάλι μου, έτσι, να το πω, έτσι, να το ξεκαθαρίσω, και κάνω πάρα πολύ, έτσι, ωραία πράγματα με πολύ κέφι και πολύ αγάπη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Φτάνει όμως η εισαγωγή. Φτάνουν αυτά που ήθελα να πω. Πάμε όμως να δούμε τα βιβλία. Πάμε να δούμε τι σημαίνουν, τι έχεις επιλέξει. Δεν πάει το μυαλό σου. Δεν πάει το μυαλό σου. Δεν πάει καθόλου μα καθόλου το μυαλό σου, διότι ανάλογα με το τι θα επιλέξεις, θα βγει και ένα σπάνιο βιβλίο, το οποίο έχω εγώ, και από εκεί θα επιλέξουμε από αυτό το σπάνιο βιβλίο. Καλά, έχω και άλλα σπάνια βιβλία. Όχι ότι το παίζω και καλά ότι είμαι, πώς να σου το πω, να σου πω, είμαι ερευνητής, να σου το πω ως εξής. Είμαι ερευνητής, μ' αρέσει να ερευνώ. Έχω μαζέψει κάποια σπάνια βιβλία, τα οποία μπορεί να τα έχουν κι άλλοι βεβαίως, εννοείται. Αλλά πιστεύω όμως ότι θα σου αρέσει. Πάμε λοιπόν στο πρώτο. Τα έχεις δει τα όλα τώρα, τα έχεις δει. Πάμε όμως στο πρώτο βιβλίο, το οποίο είναι ένα μυστήριο, ένα κλειδί. Ένα μυστήριο με ένα κλειδί. Λοιπόν. Και επιλέγω αυτό εδώ πέρα το βιβλίο. Το κλειδί λοιπόν είναι Μεγάλοι Μύστες. Εδουάρδος Σιρέ. Το έχω διαβάσει αυτό το βιβλίο, να σας πω την αλήθεια, 3 φορές στη ζωή μου μέχρι στιγμής. Και πραγματικά δεν το έχω βαρεθεί. Θα σας δείξω κάτι. Μιλάει για τους Μεγάλους Μύστες. Ήταν αυτοί εδώ πέρα, Ράμα, Κρίσνα, όχι με την έννοια όμως που έχουν στη σημερινή εποχή η Κρίσνα που βγαίνουν στους δρόμους και τα λοιπά, έτσι, χάνεται λίγο εκεί η όλη πνευματικότητα, αν θέλετε. Ερμής, Μωυσής, Ορφέας, Πυθαγόρας, Πλάτων και Ιησούς. Σας τα λέω, είναι συγκλονιστικά. Αν θέλετε μπορείτε να το αγοράσετε αυτό το βιβλίο. Δεν έχω καμία δηλώνω ρητά, δεν κάνω διαφήμιση, δεν έχω απολύτως καμία συμμετοχή σε κέρδη και τα λοιπά, το δηλώνω αυτό, γιατί υπάρχει λόγος που το κάνω. Λοιπόν, Μεγάλοι Μύστες. Έχεις επιλέξει λοιπόν ένα κλειδί το οποίο κάτι ξεκλειδώνει. Αυτό που θα κάνω τώρα στο πρώτο βιβλίο είναι να επιλέξω, ένα λεπτό, θα επιλέξω, δώσε μου λίγο, εδώ τώρα μισό λεπτό να δω ποιον έχουμε επιλέξει, για μισό λεπτό, βέβαια, ο Μωυσής. Ο Μωυσής δεν είναι, ναι, είναι ο Μωυσής εδώ. Μεγάλη Μύστη, για μισό λεπτό να δω, sorry, να πάω λίγο εδώ. Τρίτος βαθμός, γενικότερα τελειοποίησης ή εξέλιξη της ψυχής. Εδώ όμως, μισό λεπτό, για αυτό το ψάχνω, δεν είναι, όχι φίλες και φίλοι, δεν είναι ο Μωυσής. Είναι, για μισό λεπτό, γιατί εδώ βλέπω Πυθαγόρα. Επιτρέψτε μου, δεν πειράζει που ξεφυλίζουμε έτσι. Όχι, απλά ναι, έκανα εγώ λάθος. Ωραία. Λοιπόν,
και θα επιλέξω. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα το οποίο λέει. Καθώς βυθίζεται η ψυχή μέσα σε αυτό το ζεστό άντρο που θορυβεί και μυρμηγκιάζει, καθώς νιώθει να κλίνεται στους μεάνδρους των σπλάχων με τις χίλιες πτυχώσεις, η συνείδηση της θεϊκής της ζωής σβήνει και χάνεται. Γιατί ανάμεσα σε αυτή και το φως παρεμβάλλονται το αίμα και οι σάρκινοι ιστοί που τις σφίγγουν και τις σκοτεινιάζουν. Το μακρινό αυτό φως είναι τώρα πια αντάβια που σβήνει. Το αφήνω. Α, επίσης να πω και αυτό, δεν ξέρω γιατί μου ήρθε να το πω. Τέλος, ένας φοβερός πόνος τελειώνει. Ένας ματωμένος σπασμός την αρπάζει από τη μητρική ψυχή και την πήγει σε ένα σώμα που σπαρταράει. Ένα παιδί γεννήθηκε. Συγκλονιστικό. Έχει, σας λέω, έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα μέσα. Δες τι είναι αυτό που διάβασα προηγουμένως και σου ταιριάζει με εσένα και σου κάνει κλικ. Εντάξει. Τι είναι αυτό το οποίο από αυτό το κείμενο που διάβασα κάτι σε αγγίζει, αλλά το θέμα δεν είναι να τα ακούσεις απλά για να τα ακούσεις, λίγο να μπεις βαθιά στο νόημα. Εντάξει. Εγώ θα επιλέξω τώρα εντελώς έτσι διαισθητικά τις αιγυπτιακές κάρτες, γιατί μην ξεχνάμε, γιατί τι μου ήρθε φλασιά, έτσι σαν εικόνα, ότι ο Πυθαγόρας ήταν ο μοναδικός Έλληνα μύστης, ο οποίος μοιήθηκε στα αιγυπτιακά μυστήρια, τα οποία εκείνη την εποχή και γενικότερα αιγυπτιακή κουλτούρα, αιγυπτιακός λαός, αιγυπτιακή θρησκεία δεν δεχόντουσαν κανέναν άλλον ξένο να μοιηθεί στα μυστήρια τους. Διότι φυσικά αναγνώρισαν αυτή την ενέργεια που μετέφερε ο Πυθαγόρας, αυτή τη σοφία, θέλετε, αυτό το μαγνητισμό, αυτή την ενέργεια, και γι' αυτό μοιήθηκε και στα αιγυπτιακά μυστήρια. Όμως πάμε με σένα τώρα να δούμε αυτό το βιβλίο με το μυστήριο κλειδί και τους μεγάλους μύστες και το, αυτό που, σου, που επιλέξαμε, τι θέλει να σου πει. Εντάξει, πάμε πραγματικά σε αλήθειες. Άσος ξυφών, έπεσε. Έπεσε και έκανε και κύκλο, πρόσεξε και ήρθε έτσι και έκατσε, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει πολλή ενέργεια και είναι η ενέργεια της αλήθειας. Μάλλον είσαι ένας άνθρωπος που λατρεύει την αλήθεια όσο σκληρή και να είναι. Σου αρέσουν τα ξεκάθαρα πράγματα. Σου αρέσει να διαχωρίζεις την αλήθεια από το ψέμα. Έχεις και ένα άλλο ταλέντο, το οποίο είναι, θα σου το πω γιατί μου έρχεται φλασιά, δεν θα το επεκτείνω όμως, μπορείς να διαλύσεις και μάγια. Μπορείς να διηλύσεις και τις αρνητικές, να το πω έτσι, ενέργειες. Τώρα αυτό μπορεί να πω απλό ξεμάδιασμα μέχρι όσο πάει, εντάξει. Το αφήνω όμως εδώ. Το σημαντικό ποιο είναι, είναι η αλήθεια. Μέσα από όλο αυτό εδώ πέρα λοιπόν και το βιβλίο και τα λοιπά, είναι οι αλήθειες που μπορείς να ψάχνεις και εσύ στη ζωή, έτσι. Οι αλήθειες που θέλεις να βιώσεις, σκοπός, πεπρωμένο, μοίρα, που πηγαίνω, τι κάνω, ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μου, στα πιο απλά μέχρι και τα πιο βαθιστόχαστα πράγματα της ζωής. Εντάξει λοιπόν, πάμε όμως τώρα να επιλέξουμε. Η αλήθεια είναι ότι, να σας πω, το άφησα εντελώς ελεύθερο στο κομμάτι, γιατί συνήθως όταν να κάνω ένα άνοιγμα, σχεδιάζω με ποιο τρόπο θα ρίξω. Εντάξει. Εδώ όμως αυτή τη στιγμή, αυτό που μου έρχεται να κάνω είναι το εξής, είναι να κάνω έναν σταυρό. Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν που επιλέγουμε είναι μία αυτοκράτηρα. Εντάξει. Μία αυτοκράτηρα. Η γέννηση. Τι σας είπα προηγουμένως για τη γέννηση, που το παιδί γεννήθηκε, που η ψυχή ενσωματώθηκε, που ήρθε λοιπόν ενεργειακά, να το πούμε έτσι, αυτός ο λόρος σύνδεσης και ενσωματώθηκε με τη μέσω της μάνας. Θα σας πω το εξής. Εμείς όλοι, εμείς που έχουμε γεννηθεί και ενσαρκωθήκαμε, εγώ, εσείς, είμαστε πολύ τυχεροί. Διότι ανάμεσα στα δισεκατομμύρια πιθανότητες που τις νικήσαμε και μπήκαμε στο σπερματοζωάριο και γεννηθήκαμε για κάποιο λόγο, είμαστε πολύ τυχεροί διότι μας δόθηκε κατά κάποιο τρόπο το δώρο της ζωής. Ακόμα και αν ακούς αυτή τη στιγμή αυτό το άνοιγμα, είναι ένα δώρο ζωής. Δεν λέω ότι, προσέξτε, δεν λέω ότι, α, ωραία, ακούς το βίντεό μου, την ανάλυση μου και το κανάλι μου και είναι δώρο ζωής. Δεν το λέω από αυτή την άποψη. Το εννοώ καθαρά από την άποψη ότι η καθημερινότητά μας, η δουλειά μας, οι απογοητεύσεις, όλα παίζουν έναν ιδιαίτερο ρόλο στη ζωή μας. Εντάξει. Η σκέψη σου λοιπόν εδώ
είναι ο κόσμος. Λοιπόν, δύο μεγάλες αρκάνες, δύο πάρα πολύ δυνατές κάρτες, να το βγάλω αυτό εδώ γιατί να μην μας εμποδίζει για να κάνουμε όμορφα την ανάλυση μας. Θέλω να τις δεις, δες αυτές τις αιγυπτιακές αποτυπώσεις με τα σύμβολα. Εδώ είναι ο κόσμος, είναι η σκέψη σου, Κρόνος. Εδώ είναι Αφροδίτη, εδώ είναι ο Κρόνος και ο Χρόνος. Καλές κάρτες και οι δύο όμως. Ποιο είναι το μήνυμα? Αν η σκέψη σου είναι γιατί ήρθα, ποιος είναι ο σκοπός μου, είναι διότι ήρθες για να μάθεις. Ξεκάθαρο. Ο καθένας εννοείται από το δικό του κομμάτι ότι είναι για να μάθεις. Εδώ η γη έχει έρθει για να μάθεις. Εντάξει. Αυτό που έρχεται λοιπόν και σε σταυρώνει κατά κάποιο τρόπο είναι το 6 κούπα. Μία καρμική, εντελώς καρμική κάρτα. Το 6 κούπα σημαίνει συνάντηση, σημαίνει παρελθόν. Σημαίνει επίσης και παλιές ψυχές. Οι συναντήσεις που έχεις έρθει σε αυτόν τον κόσμο, να το πω έτσι, γιατί γεννήθηκες μέσα από μία μητέρα ευλογημένη, όπως και να το κάνουμε, είτε πλακώνεσαι με τη μάνα σου, είτε τα πας καλά, είτε τη λατρεύεις, είτε σε πιέζει, είτε σε κάνει, έχεις την ευλογία της, γεννήθηκες, ό,τι και να είναι. Πήρες λοιπόν, να ξαναπείς τώρα, μα κάποιοι πάνε, ξέρω εγώ, σε ψυχίατρο, ψυχολόγο, ξέρω, δεν ξέρω τι, για να συνέλθουν. Δεν το εξετάζω αυτό. Επιτρέψτε μου να μην το εξετάσουμε αυτό, να μην μπούμε σε αυτό το κομμάτι και να επιλέξουμε καθαρά το υγιές, να το πω έτσι, κομμάτι. Εντάξει, γιατί εδώ έχεις συναντήσεις με ανθρώπους και γεγονότα καρμικά. Το 6 κούπα είναι μια πολύ ωραία κάρτα, μιλάει για το παρελθόν, για συγκεκριμένο σημείο συνάντησης σε αυτόν τον κόσμο. Εντάξει, συνεχίζουμε όμως να σου πω. Το παρελθόν σου λοιπόν, το οποίο σε ακολούθησε, είναι το 4 ξυφών. Το 4 ξυφών σημαίνει, δεν είναι κακή κάρτα, το 4 ξυφών σημαίνει ότι πέρασα στο παρελθόν μέσα από μία φάση γενικότερα όπου χρειάστηκε στη ζωή μου, κάποια στιγμή στη ζωή μου, εντάξει, αυτό τώρα μπορεί να πάει και πολύ πίσω, μέχρι μπορεί να πάει και 4 χρόνια, μου έπαει πάρα πολύ πίσω. Αν και τα ξύφη δεν έχουν τόσο πολύ μεγάλη διάρκεια, αλλά εμένα μου έρχεται να πω για το 4. Επίσης, δώσε σημασία στα νούμερα, έτσι. Εδώ είναι το 21, εδώ είναι το 3, εδώ είναι το 6, εδώ είναι το 4. Πρόσθεσέ τα, δεν ξέρω τι, δες τι μπορεί να σημαίνει αυτό για σένα. Το παρελθόν όμως, αγαπημένε μου, εδώ έχει τελειώσει. Έχει ολοκληρωθεί. Και δεν είναι τυχαίο και το καμπανάκι το οποίο χτύπησε. Γιατί, αγαπημένε, αγαπημένη μου, κάτι ετοιμάζω για να πάω και μου χτύπησε λοιπόν ότι ήρθε η στιγμή λοιπόν, εντάξει, okay, μια χαρά όλα. Εδώ λοιπόν το 4 ξυφών σημαίνει ξεκούραση, σημαίνει η ηρεμία του μυαλού, σημαίνει ότι ήρθε η στιγμή να αναλογιστώ κάποια πράγματα, τα βάλω κάτω, να τα αναλύσω λιγάκι, αλλά να γίνει με μια ηρεμία μυαλού. Ό,τι είναι να κάνεις στη ζωή σου, να το κάνεις με ηρεμία μυαλού. Αυτό είναι το κλειδί. Το επόμενο που έρχεται λοιπόν για το μέλλον, το 20. Λοιπόν, δες εδώ αυτόν τον πολύ όμορφο σταυρό με τις πολύ όμορφες αιγυπτιακές απεικονίσεις, τις κάρτες και τα σύμβολα, το οποίο τα περισσότερα εδώ είναι μεγάλη αρκάνα, μεγάλη αρκάνα, μεγάλη αρκάνα, μεγάλη αρκάνα, σημαντικά γεγονότα στη ζωή σου. Αυτό όμως που θέλει να σου πει το βιβλίο λοιπόν είναι όλα μα όλα μα όλα περνάνε μέσα από μία κρίση. Θέλεις κρίση δική σου, κρίση του Θεού, αγγελική κρίση, θέλεις θεϊκή, θέλεις πνευματική, δηλαδή όλα κρίνονται. Κάποια στιγμή λοιπόν όμως χρειάζεται και εσύ να καταλάβεις ότι ο κόσμος, γεννήθηκες σε αυτόν τον κόσμο για να συναντήσεις ανθρώπους, για κάποιο λόγο, γιατί είναι καρμικό, να τους συναντήσεις όμως μέσα από την καρδιά και το συναίσθημα, να έρθει σε ισορροπία το μυαλό, μάλλον το συναίσθημα και το μυαλό. Οπότε γενικά στη ζωή και το αριθμός 20, ο αριθμός 21, ο 3, ο 6, ο 4, πρόσθεσέ τους εδώ κάτω σου, δες τι ρόλο παίζουν στη ζωή σου. Διότι παίζουν ένα σημαντικό ρόλο και η κρίση έρχεται, διότι θέλει να σου πει ότι η ζωή μας γενικότερα περνάει μέσα από διάφορες δοκιμασίες, περνάει μέσα από ένα φιλτράρισμα, το οποίο, αν θες πίστεψέ το ή όχι, έχει μία θεϊκή υπόσταση.
πέρασες και θα περάσεις και θα περνάς μέχρι όσο πάει, όσο είναι το ριζικό, να το πω έτσι, του καθενός. Συγχώρεσέ με, αλλά δεν το λέω από... Δεν το λέω κοινικά, δεν το λέω αλαζονικά, δεν το λέω ηρωνικά, γιατί όλοι κάποια στιγμή θα φύγουμε από αυτή την σάρκωση. Εδώ λοιπόν σε ακολουθεί γενικά και να έχεις εμπιστοσύνη στη θεϊκή καθοδήγηση. Αυτό το βιβλίο λοιπόν, εκεί που καταλήγουμε, είναι έχεις θεϊκή καθοδήγηση. Γεννήθηκες, έχεις την ευλογία της ζωής και έχεις θεϊκή καθοδήγηση. De facto. Τέρμα. Λοιπόν, να σου πω την αλήθεια τώρα. Έτσι με αυτό που είπα, ένιωσα πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ όμορφα. Ωραία λοιπόν. Εντάξει. Φεύγει αυτό το βιβλίο. Το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το βάζω στην άκρη. Παίρνω μία ανάσα. Και πάμε στο δεύτερο βιβλίο. Το οποίο βλέπεις είναι ένα μυστήριο βιβλίο με σύμβολα. Μυστήρια, σύμβολα, γράμματα, μόνο του στο δάσος, με μία σελήνη, με μία ομίχλη. Γράφει στα αγγλικά, λατινικά, Miss Ear Mops. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Έχει και κάποια άλλα τα οποία ανακαταλαβίστηκα. Πολλές φορές, ξέρετε, θα σας πω, υπάρχει, τι μου έρχεται φλασιά θα σας το πω, υπάρχει η καλώς εννοούμενη πνευματικότητα, όπου διαβάζουμε τα σύμβολα, αλλά τα διαβάζουμε προκειμένου να καταλάβουμε την ενσάρκωσή μας στον κόσμο αυτόν εδώ πέρα, τον οποίο ζούμε. Υπάρχει όμως και τα κακώς εννοούμενα σύμβολα, στα οποία κάποιος που τα χρησιμοποιεί χωρίς να γνωρίζει τη χρήση τους, μπορεί να γίνει γελίο το θέαμα και εντελώς, πώς να σας το πω, και εντελώς εκεντρικό και περίεργο και ανούσιο, και πολλοί κόσμος μετά λέει, τι βλακίες είναι αυτές, τι κοτσάνες είναι αυτές. Πάμε όμως να δούμε τη Μεγάλη Αποκάλυψη, ένα βιβλίο το οποίο είναι αυτό εδώ, Εσωτερική Αστρολογία. Φίλες και φίλοι, επιτρέψτε μου να πω μόνο κάτι, είναι πολύ σημαντικό. Αστρολογία δεν είναι αυτό το οποίο διαβάζουμε στα περιοδικά. Αστρολογία, που το κάνω και εγώ έτσι, αστρολογία στην ουσία, παρόλο που μπορεί κάποια να βγαίνουν να ταιριάζουν, αστρολογία δεν είναι αυτό το οποίο μπορεί να βλέπουμε στα sites και υπάρχει ένα γενικό πλαίσιο. Αφορά ένα πολύ μικρό ποσοστό ανθρώπων δηλαδή. Δεν μπορεί όλοι οι Ταύροι, όλοι οι Εγώκερξοι, όλοι οι Χθείς να έχουν μια πετυχημένη εβδομάδα. Ή να έχουν έναν μήνα τρεις ευτυχισμένοι. Ή να πάνε όλα καλά. Καλά, εννοείται ότι και εγώ τα ακούω έτσι. Κακά τα ψέματα. Και εγώ όταν δω στην τηλεόραση ή βγει κάτι να διαβάσω ένα άρθρο και τα πάω, θα το κάνω έτσι. Είμαι πολύ ειλικρινής σε αυτό. Όλοι το κάνουν. Και θα δω και βιντεάκια και θα δω και TikTok να δω κάποιους άλλους και θα δω και YouTube. Εννοείται φυσικά. Όμως δεν είναι αυτή η έννοια της αστρολογίας. Η έννοια της αστρολογίας είναι τελείως διαφορετική. Είναι σημειολογική. Κρατήστε αυτό. Είναι των σημείων. Γι' αυτό και όταν λέμε ότι δεν είναι μαντική τέχνη η αστρολογία. Η αστρολογία δείχνει σημεία και πάνω σε αυτά τα σημεία πατάς για να μπορέσεις να δεις την αλήθεια σου. Οπότε αν θέλεις να δεις εσύ, ας πούμε, για εσένα να το πω έτσι, δεν θα δεις μόνο το ζώδιό σου, πρέπει να δεις ολόκληρο τον αστρολογικό σου χάρτη, πώς έρχεται και κουμπώνει με το σύμπλεγμα το αστρολογικό, να το πούμε έτσι, αστρονομικό, της χώρας στην οποία ζούμε και πώς έρχεται και για τη χώρα και από πάνω οι πλανήτες έρχονται και κουμπώνουν και ποιες είναι οι πληροφορίες, ακούσαμε, οι πληροφορίες που σου δίνουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα τα υπόλοιπα γιατί ισχύουν, ισχύουν διότι υπάρχει κόσμος ο οποίος δουλεύει, βγάζει ψωμί και εν πάση περιπτώσει με κάποιο τρόπο κάτι πρέπει να γίνει. Είναι ok, δεν κατηγορούμε κανέναν, αυτή είναι όμως η πραγματικότητα. Υπάρχει όμως η εσωτερική αστρολογία. Άλαν Λίο είναι ένας... Κοιτάξτε, τον Άλαν Λίο άλλοι τον βρίζουν, άλλοι δεν τον παραδέχονται και άλλοι τον θεωρούν πραγματικά γκούρου γενικά της αστρολογίας. Λοιπόν, εγώ μ' άρεσε, τον έχω διαβάσει, το έχω διαβάσει, διαβάζω Άλαν Λίο γενικότερα. Μ' αρέσει ο τρόπος γραφής του και ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα πράγματα, διότι δεν λέει βλακίες. Εντάξει, λέει σοβαρά πράγματα σχετικά με την αστρολογία και επίσης σε εμβαθύνει να καταλάβεις, ρε παιδί μου, πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα, διότι η αστρολογία είναι, ακούστε με, θα πω, ένα αστρονομικό μαθηματικό μοντέλο. Και σταματάω εκεί για να μην κουράζω. Θα επιλέξω λοιπόν από εδώ, ό,τι βγει τώρα, για κάποιο λόγο, μισό λεπτό, μία σελίδα, εδώ λοιπόν,
στο οποίο έχει βγει, προσέξτε να δείτε, ο ατομικός πεντάκτηνος. Είναι η εσωτερική αστρολογία. Κρατήστε τώρα, δεν θα σας μπερδέψω γιατί μπορεί να γίνει λίγο δύσκολο. Θέληση, δύναμη, φώτιση, σοφία, ισορροπία, επέκταση. Εντάξει. Για να δω αν μπορώ να διαβάσω λίγο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα βγει νόημα. Επιτρέψτε μου να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα. Αλλά από αυτό το φαινομενικό κακό προέρχεται καλό και ο αληθινός σκοπός αυτής της εγωκεντρικής επιρροής είναι η προσωπικότητα να γίνει λιγότερο ρευστή και περισσότερο σταθερή και συγκεκριμένη. Στην πραγματικότητα, η επιρροή αυτή μπορεί να συνοψιστεί σαν σταθερότητα, τάση προς το συγκεκριμένο και τον περιορισμό για να δημιουργηθεί ένα ισχυρότερο κέντρο του εαυτού. Δεν είναι άσχημο αυτό το οποίο ακούμε. Θα πω και αυτό εδώ πέρα που μου ήρθε, έπεσε το μάτι μου. Α, θα πω και αυτό. Και μπορεί να σημειωθεί εν παρενθέσει ότι η Σελήνη, ο κυβερνήτης της προσωπικότητας, βρίσκεται σε έξαρση στον Ταύρο, δείχνοντας κυρίως τα δεσμά αυτών των αποκτημάτων που συνδέονται απόλυτα με τον προσωπικό και ξεχωριστό εαυτό. Η Παρθένος ανήκει στη δεξιά βάση του τριγώνου και ο Ερμής είναι ο κυβερνών πλανήτης της. Η επιρροή του από προσωπική σκοπιά είναι αδιαφορία προς τους άλλους, υπεραπορρόφηση στα προσωπικά ενδιαφέροντα, ιδιαίτερα σε σχέση με τις μελέτες και τα νοητικά αποκτήματα και μια αντίδραση πάνω στο φυσικό σώμα. Αν σας βγάζει νόημα, είναι ok, μπορείτε όμως να κρατήσετε αυτά που είπαμε εδώ πέρα. Θέληση, φώτιση, σοφία, ισορροπία, επέκταση γενικότερα. Εντάξει. Τα υπόλοιπα είναι σύμβολα, μπορείτε να γνωρίσετε. Εδώ είναι ο Δίδυμος, εδώ είναι ο Λέων, ήλιος, εδώ είναι ο Τοξότης, κρυός κτλ. Κτλ. Δεν επεμβαίνουμε. Δίδυμος, υδροχός εδώ, συγγνώμη, κτλ. Εδώ τι είναι πάλι ήλιος μαζί με τον ουρανό. Λοιπόν. Εσωτερική αστρολογία. Τα σύμβολα λοιπόν που επέλεξες εσύ. Και θα επιλέξω. Όχι αυτή. Αυτή εδώ των στοιχείων. Λοιπόν. Το δεύτερο λοιπόν βιβλίο είναι με τα μυστήρια σύμβολα και δράματα που είναι στο δάσος. Είναι όλα αυτά τα σύμβολα και μου πέσε αυτή η κάρτα, μια πανέμορφη κάρτα. Είναι ο αριθμός 6, είναι οι ιεραστές. Δες εδώ. Μια πολύ ιδιαίτερη κάρτα. Στη φέρνω κοντά για να δεις, γιατί μου αρέσει να φέρνω πολύ κοντά τις κάρτες στο φακό για να εντυπωθεί, να μπει μέσα στο μυαλό σου και να σου κάνει εντύπωση. Πώς η διαφορετικότητα όμως συμπληρώνει ένα τον άλλο. Και πραγματικά συμβαίνει αυτό, διότι πολλά ζευγάρια, ενώ ο ένας μπορεί να είναι πιο θορυβώδης και ο άλλος να είναι πιο ήπιον τόνων, συντονίζονται με έναν μαγικό τρόπο, με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Αυτό σημαίνει παντού στις φιλίες, στους ανθρώπους, στους γονείς, έτσι. Γιατί εδώ το 6 μιλάει για τους εραστές. Οι εραστές δεν σημαίνει μόνο το ερωτικό στοιχείο, σημαίνει και η αγάπη και η φιλία. Έχει βγει μια πολύ ωραία κάρτα. Και επίσης το 6 είναι το ζώδιο των διδύμων. Και επίσης σημαίνει αδελφές ψυχές, δίδυμες φλόγες, καρμικές σχέσεις, σχέσεις αγάπης, σχέσεις που έπρεπε να γίνουν. Κάποιοι άνθρωποι έπρεπε να συναντηθούν. Αυτό τον έρωτα που εσείς μάλλον ζήσατε, αυτόν που βιώσατε, με όποιο τρόπο, είτε είχε κατάληξη θετική είτε αρνητική, έπρεπε να το ζήσετε. Αυτή τη φιλία, αυτή την επαγγελματική συνεργασία, αυτό τον προϊστάμενο, αυτή τη γυναίκα, αυτό τον άντρα, αυτό το σύζυγο, αυτό το σύντροφο, αυτό τον εραστή, αυτό τον φίλο, αν το είπα, αυτό τον πατέρα, αυτή τη μάνα, αυτή την αδερφή, την ξαδέρφη, δεν ξέρω τι άλλο, που έπαιξε μεγάλο ρόλο στη ζωή σας, έπρεπε, γιατί αυτό είναι το μυστικό σύμβολο, αυτό είναι που βγαίνει, έπρεπε να γίνει να το βιώσετε. Η αστρολογία, προσέξτε, υπάρχει καρμική αστρολογία, μας μιλάει για συναντήσεις με ανθρώπους. Καρμικές συναντήσεις με ανθρώπους, υπάρχει πατρογονικό κάρμα, υπάρχουν πολλά, δεν τα λέω τώρα για να μην ζαλίσω και να σταματήσουμε εκεί. Ανακατεύονται τα χαρτιά και ακούγεται και πολύ, ένας πολύ ιδιαίτερος θόρυβος από αυτό το deck, το ακούτε πιστεύω, το οποίο δείχνει, πώς θα το πω εγώ έτσι, πόσο πετάγονται και κάρτες που υπάρχουν πολλά μηνύματα, ενεργειακά δυνατό αυτή τη στιγμή, θόρυβο πάταγο κάνει το deck. Έχεις επιλέξει λοιπόν μία πολύ δυνατή ενέργεια, σε χαρακτηρίζει εσένα σαν άνθρωπο. Και όταν λέω δυνατή ενέργεια, γιατί προσέξτε, υπάρχουν προσωπικότητες, έτσι, υπάρχει άνθρωπος ο οποίος είναι πιο εσωτερικός, πιο κλειστός, υπάρχουν άνθρωποι που είναι πιο εξωτερικεύονται πιο εύκολα, ό,τι και να είναι όμως, η δύναμη υπάρχει μέσα σου. Έχετε υπόψη σε αυτό, διότι είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα το οποίο παίρνεις αυτή τη στιγμή
από την εσωτερική αστρολογία και από το μήνυμα το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Λοιπόν, θα κάνω ένα άλλο, εδώ θα κάνω ένα άλλο ρίξιμο, μιας και είναι των τεσσάρων στοιχείων αυτό, θα κάνω έναν ιδιαίτερο συνδυασμό. Αυτό που βγαίνει λοιπόν η πρώτη κάρτα είναι το 8 κούπα. Είσαι εσύ. Το 8 κούπα είσαι εσύ. Είναι το συναίσθημά σου. Είναι η δύναμή σου. Ο αριθμός 8, τι είπα προηγουμένως, ο αριθμός 8 είναι ο αριθμός της δύναμης. Γενικά στην αριθμολογία. Και το 8 κούπες είναι η δύναμη του συναισθήματος, αγαπημένε μου, αγαπημένη. Η δύναμη της διέστησης και του ενστίκτου. Η επόμενη κάρτα είναι, για να δω, είναι το 4 πεντάκτηνο. Okay, λοιπόν, το 4 πεντάκτηνο. Παίρνω και μια ανάσα. Το 4 πεντάκτηνο. Ναι. Sorry που κάνω καμιά φορά τις παύσεις αυτές, είναι γιατί σκέφτομαι και μου έρχονται, περνάνε διάφορα από το μυαλό μου και προσπαθώ να τα βάλω σε μία σειρά. Διότι ναι, ο κάθε αναλυτής έχει το δικό του τρόπο, έτσι. Δεν αμφισβητώ καμία ανάλυση, κανέναν αναλυτή. Εγώ αυτό που κάνω είναι μου έρχονται εικόνες, μου έρχονται σκέψεις, μου έρχονται προτάσεις. Μου έρχονται, εν πάση περιπτώσει, διάφορα από το μυαλό, τα οποία προσπαθώ, επειδή έρχονται πολύ γρήγορα καμιά φορά, προσπαθώ να τα βάλω σε μία σειρά, γι' αυτό σταματάω. Έκανα λίγο το κεφάλι μου, λίγο τα μάτια μου, έπιασα το πρόσωπό μου. Αυτά είναι ανθρώπινες κινήσεις και έτσι γίνεται λοιπόν. 4 πεντάκτηνο. Το 4 πεντάκτηνο έρχεται να σου πει, είσαι εσύ εδώ και εδώ είναι ο άλλος ο κόσμος. Είσαι εσύ εδώ και εδώ είναι η ζωή. Το 4 πεντάκτηνο σου λέει ότι πρέπει να χτίσεις, πρέπει να δουλέψεις. Η μέσα σου... Αυτό που θέλεις να πετύχεις και να κάνεις η επιθυμία σου είναι κυρίως συναισθηματικά να είσαι καλυμμένος, καλυμμένη, λάθος έκφραση, συναισθηματικά να είσαι γεμάτος, γεμάτη, και το 4 εδώ σημαίνει και το επαγγελματικό κομμάτι, η αν θέλεις η καταξίωση, η οικονομική άνεση, το να χτίσεις, το να κάνεις, είναι πράγματα στα οποία μεταξύ τους δεν μπορούν να συνδυαστούν. Εδώ έχετε υπόψη σου ότι ό,τι πετύχεις στο οικονομικό τομέα θα το κάνεις κυρίως μόνος σου, μόνη σου. Δεν είναι κακό προς Θεού. Όμως μέσα από την που πας ένα ταξίδι και να μείνεις σε μια άλλη χώρα, μπορεί να κάτσεις να σπουδάσεις σε μια άλλη χώρα, να πας αλλού να μετακινηθείς, μπορεί να στην Ελλάδα μέσα αλλά να μετακινηθείς σε άλλη πόλη να κάνεις, είναι διότι ψάχνεις να βρεις τη σταθερότητα την οικονομική, την καταξίωση την οικονομική, αλλά και τα σταθερά σου βήματα σε αυτή τη ζωή. Είδες πως κατά κάποιο τρόπο όλα με κάποιο τρόπο έρχονται και δένουν. 8 και 4. Τα νούμερα παίζουν πολύ ιδιαίτερο ρόλο. Μας κάνει το 12, μας κάνει το 3. Για να κάνουμε λοιπόν το επόμενο. Θα σου πω τι είναι. Το επόμενο έχει βγει το 6. Το 6 ξυφών είναι από τις ιδιαίτερες κάρτες. Είναι η κάρτα του ταξιδιού. Είναι η κάρτα της ηρεμίας. Είναι η κάρτα του ήρεμου μυαλού. Είναι η κάρτα των νέων ξεκινημάτων, είναι η κάρτα του μιλάω επιχειρηματολογώ με ηρεμία και είναι η σύνθεση αυτών των δύο καρτών, δηλαδή αυτή και αυτή η κάρτα, αν το πω έτσι τις προσθέσω μαζί, η ενέργειά τους μου κάνει τον αριθμό 6 ξυφών. Το 6 ξυφών σου μιλάει ότι βάλ τα πράγματα στη ζωή σου σε μια λογική, με ηρεμία, αναλύσέ τα. Το 6 ξυφών μιλάει επίσης για παρελθόν, για σχέσεις, μπορεί να έχεις προέλθει και από μία σχέση η οποία ήταν δύσκολη για σένα, σε δυσκόλεψε, πέρασες δύσκολα. Τώρα τα πράγματα όμως μπορεί για σένα να είναι πιο ευνοϊκά και να αλλάζουν, να έχουν αλλάξει ή κάπου να καταστάλαξες. Και όταν κατασταλάζουμε σαν άνθρωποι συναισθηματικά και λογικά, γιατί η γη έχει να κάνει με τη λογική, αλλάζουμε κι εμείς. Μπορεί ο καθένας από εσάς να λέει, ρε παιδί μου, εντάξει το συναίσθημα, αλλά θέλω όμως και να έχω και μία ασφάλεια συναισθηματική. Γιατί σημαίνει και αυτό εδώ. Το 6 ξυφών όμως είναι μία καλή κάρτα και σημαίνει και ξεμπλέκω, ξορκίζω λίγο και το παρελθόν. Εντάξει. Τώρα, ένα πιθανό αποτέλεσμα, το οποίο μπορεί να έρθει
Εδώ τώρα έχουμε έναν υπότι πεντάκτηνο. Εδώ τι έχουμε λοιπόν, έχουμε κυριαρχεί η γη, μπορεί εσύ σαν χαρακτήρας, προσωπικότητα να σε να ανήκει σε ζώδιο φυσικά εντάξει, του νερού, της γης, του αέρα ή να έχεις οροσκόπους εκεί ή το συνδυασμό τους ή να υπάρχει σαν στοιχείο στο χάρτη σου αρκετή γη. Είναι οκ okay όμως. Και ο υπότης τι σημαίνει. Λοιπόν, πέρα από το... Κοίταξε να δεις, στα ταρό γενικά, όταν βγαίνει ο υπότης, για μένα τα ταρό πάντα έχουν επίπεδα ερμηνείας. Υπάρχει ένα επίπεδο ερμηνείας που είναι το απλό, δηλαδή φράγκα, επιτυχία επαγγελματική, ο σκοπός μου είναι να βρω λεφτά, να πετύχω οικονομικά, το οποίο ισχύει. Όμως υπάρχει για μένα ένα δεύτερο επίπεδο, υπάρχουν και άλλα επίπεδα, αλλά θα πω και το δεύτερο και σταματάω εκεί, το οποίο το δεύτερο επίπεδο, ξέρεις τι σημαίνει, αποστολή στη ζωή μου, οι αξίες μου. Το πιασες. Οι αξίες μου, αυτά που πιστεύω. Ό,τι και να είναι αυτό. Η δύναμή μου να προχωρήσω, να πετύχω, να αφήσω όνομα, να πετύχω οικονομικά ή να πετύχω τη σταθερότητα στα συναισθηματικά που θέλω. Γενικά, όταν βγαίνει, για μένα, δική μου άποψη, όταν βγαίνει ο υπότης, σε καλή η ζωή να το δεις σαν μία αποστολή. Συνέστημα, ηρεμία μυαλού, ισορροπίες, ό,τι πέρασες το πέρασες γιατί έπρεπε να το περάσεις και έχεις τη δυνατότητα να πατήσεις πάνω σε στέρεο έδαφος και με στέρεο έδαφος και γερά πόδια πάνω στη γη, η ίδια η γη να σε οδηγήσει. Η ίδια η φύση, η ίδια η γη να σε οδηγήσει. Αυτό είναι και ένα μήνυμα της εσωτερικής αστρολογίας. Αν το πιάσεις, το πιάσεις. Εντάξει. Οδηγείσαι λοιπόν. Έχεις γερή βάση. Αυτό είναι το νόημα. Για να το ξεκαθαρίσω, αν κάποιος λίγο δυσκολεύτηκε, έχεις γερές βάσεις στη ζωή σου. Όποιες και να είναι αυτές. Μια ανάσα. Ευχαριστούμε. Λοιπόν. Ευχαριστούμε λοιπόν και αυτό το βιβλίο. Πάμε λοιπόν τώρα στο τρίτο βιβλίο. Το τρίτο βιβλίο. Το τρίτο βιβλίο λοιπόν είναι ιδιαίτερο όπως το βλέπεις. Έχει κάποια καταλαβίστικα γράμματα. Αναδύεται καπνός. Τον καπνό πότε τον βάζουμε ρε παιδιά. Τον καπνό τον βάζουμε. Όταν θέλουμε, όταν λιβανίζουμε, όταν ξορκίζουμε το κακό, όταν λιβανίζουμε το σπίτι. Ο καπνός γενικά βοηθάει πάρα πολύ στον εξαγνισμό, ας το πούμε, της άβρας, εμάς. Δεν είναι τυχαίο. Και αυτό υπήρχε και από τα αρχαία χρόνια, έτσι, λοιπόν. Ένα παράξενο βιβλίο μέσα σε ένα δάσος, σαν να θέλει να σου πει ότι πολλές φορές για να ανακαλύψεις τον εαυτό σου, ίσως χρειαστεί να ψαχτείς μόνος σου ή μόνη σου. Ψάχνομαι έτσι, ψυχανεμίζω, ψάχνω τον εαυτό μου λίγο, να δω τι γίνεται. Να τον ανακαλύψω τον εαυτό μου. Γιατί πολλές φορές και μέσα από τους άλλους ανθρώπους, φίλους, γνωστούς, συγγενείς, ίσως είναι και λίγο δύσκολο να ανακαλύψω τον εαυτό μας. Και σου έχω βιβλιάρα. Η Πυθαγόρια, αριθμοσοφία, του Νικολάου Μαριορί. Ο εσωτερισμός για όλους. Ένα βιβλίο που το και αυτό το έχω διαβάσει δύσκολο. Δεν είναι εύκολο, σας το λέω. Αν θέλει κάποιος να το αγοράσει, είναι από τα δύσκολα βιβλία, όμως επεξηγεί με έναν άλλο τρόπο γενικά για τα διδάγματα, τη φιλοσοφία του Πυθαγόρα. Μαριορίς έχει κάνει και το ομακόιο, δεν ξέρω, ομακόιο, συγγνώμη, αν το λέω σωστά, που σημαίνει αυτός που ακούει. Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Μαριορίς εδώ πέρα, να τον δείτε. Λοιπόν, είχε κάνει το συγγραφέας, να το ομακοίου για όλους, μεταφυσική κτλ. Εγώ θα επιλέξω, επιτρέψτε μου αν το έκανα λάθος, το τέτοιο δεν πειράζει, γιατί τώρα δεν μπορώ να το, για κάποιο λόγο, δεν μπορώ να το πω σωστά. Μπερδεύομαι. Λοιπόν, για καθίστε τώρα να επιλέξω.
Για να επιλέξω σελίδα εγώ λοιπόν. Για να δούμε τι θέλει να σου πει, για να επιλέξουμε. Εδώ είμαστε. Αχα. Άκου αγαπημένα μου, θα σου φανεί λίγο παράξενο. Έχετε υπόψη σου. Φαίνεται, λέει, ότι η τετρακτής του Πυθαγόρα μετρούσε με ακρίβεια πολύ μεγάλη τις εσωτερικές και εξωτερικές κλίμακες της κάθε δύναμης στο χρόνο και στο χώρο και έλυνε τις μάζες στο αιώνιο μυστήριο με την τελειωμένη γνώση. Για να μην σε μπερδεύω, καταλήγει στον αριθμό 9. Αντίθεση και σύζευξη κάτω από τη μονάδα μας δίνει το 9. Τελειότητα. Το 9 είναι ένας τέλειος αριθμός. Οι αριθμοί σας, επαναγράφω, 3, 4, 5 είναι ιεροί και αποτελούν το πρώτο τρίγωνο της δράσης της ζωής. Υψούμενοι στον κύβο μας δίνουν αριθμό 9. Και εδώ θα σας το πω και αυτό, ο αριθμός 2-16 παριστάνει τον ψυχογονικό κύβο, του οποίου κάθε πλευρά είναι ο αριθμός 6. Είναι η κλίδα των μετεσαρκώσεων κατά τον Πυθαγόρα κτλ. Κτλ. Ουσία, υπόσταση, ενέργεια. Γιατί με 3, 4, 5, είδατε, το έχω σημειώσει εδώ. Ουσία, υπόσταση, ενέργεια. Τι άλλο, ψυχογονικό 6, σύμβολο ζεύξης, το ανώτατο όριο, συγγνώμη, το ανώτατο όριο περιπλάνησης μιας ζωής της ψυχής στα υλοποιημένα σύμπαντα, τουλάχιστον λέει 36 φορές. Το αφήνω εδώ. Θα έλεγα λοιπόν, διότι αυτό είναι και η φιλοσοφία του Πυθαγόρα, που έλεγε, αυτός ήταν που έλεγε, κυρίως έβαλε στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία, ας το πω έτσι, αν και υπήρχε από τον Ορφέα αυτό, την έννοια της αθάνατης ψυχής και την ουσία ότι ο άνθρωπος τελικά είναι αιώνιος και είναι αθάνατος και ζει μέσα από την ψυχή. Έχουν γίνει πειράματα και στη σύγχρονη εποχή το λένε συνειδητότητα. Ότι όταν φεύγουμε από τη ζωή, η ψυχή, αν θέλετε, η συνειδητότητά μας φεύγει γενικότερα στο σύμπαν, στο χώρο και μπορεί πλέον να κάνει κάποιες λειτουργίες, όχι όπως όταν ήταν με το σώμα, αλλά κάποια πράγματα όμως μέσα από την κίνησή τους που κάνει μπορεί και κινείται και πηγαίνει στον προορισμό εκεί που είναι να πάει για να ενοποιηθεί με άλλα ίσως, με άλλες ίσως συνειδητότητες και με άλλους ανθρώπους. Λοιπόν, το αφήνω εδώ γιατί είναι και λίγο έννοιες περίεργες. Θα κρατήσω όμως, εδώ το επαναλαμβάνω, παλαιά ψυχή. Είτε πιστεύεις είτε όχι, είναι το θέμα εδώ της παλαιάς ψυχής. Εντάξει, πάμε όμως να δούμε. Εδώ τι θα κάνω, βρήκα τι θα κάνω, μου ήρθε φλασιά. Σας είπα, δεν έχω οργανώσει τίποτα, το αφήνω μόνο του να με οδηγήσει. Αυτό που θα κάνω, θα πρέπει να τα ρίξω όμως όλα. Επιτρέψτε μου, τώρα θα κάνω το εξής. 1, 2, 3. Εντάξει, συγκλονιστικά χαρτιά. 1, επαναλαμβάνω, συγκλονιστικότατα χαρτιά. Και στο τέλος, τι θα κάνουμε, μία πυραμίδα. Λοιπόν, όταν ανεβαίνουμε κλίμακα, τι μου έρχεται φλασιά, θα ξεκινήσω με το σκοπό. Η άκρη της πυραμίδας ποια είναι, το 3 ξυφών. Είναι οι απογοητεύσεις, είναι η προδοσία, είναι αυτοί οι οποίοι σε πλήγωσαν. Μπορεί και να πλήγωσες, δεν λέω, αλλά κυρίως αυτοί οι οποίοι σε πλήγωσαν και είναι στην κορυφή της πυραμίδας. Και η κορυφή της πυραμίδας είναι η θεραπεία σου. Και όλα αυτά τα χαρτιά είναι υποστηρικτικά για να καταφέρεις να θεραπεύσεις με όποιο τρόπο ο καθένας καταφέρει τη δυστυχία σου, την προδοσία που σου κάναν και τη στεναχώρια σε αυτή εδώ την ενσάρκωση. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχεις δύναμη, άσος μπαστούνι, ευλογία, έχεις πολύ δυνατή ενέργεια και γι' αυτό θέλουν να σε πληγώνουνε. Μην το ξεχνάς αυτό, όταν συναντάμε δυνατούς ενεργειακά ανθρώπους, μάλλον όταν μας συναντάνε, να το πω διαφορετικά, όταν μας συναντάνε άνθρωποι και εμείς είμαστε πιο δυνατοί ενεργειακά,
Θέλουν να μας κατεβάσουν. Sorry, είναι ανθρώπινος νόμος. Τώρα γιατί συμβαίνει, είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο που λένε. Το 7 πεντάκτηνο δηλώνει την ψυχή. Το 7 σημαίνει ότι έχεις έρθει με ευλογίες αυτήν την ενσάρκωση. Ο αριθμός 7 είναι ένας ιερός αριθμός. Σημαίνει την ψυχή στην αριθμολογία, γιατί αποτελείται από το 3 που είναι η ψυχή, το τρισυπόστατο της ψυχής, έτσι. Τρισυπόστατο υπήρχε από τον Πυθαγόρα. Και το σώμα που είναι ο αριθμός 4, οπότε 3 και 4 κάνει 7. 7 πεντάκτηνο που σημαίνει ισορροπία, καρμική ισορροπία. Σημαίνει φροντίζω το σώμα, το βλέπεις εδώ, φροντίζω το σώμα, φροντίζω και την ψυχή, θα το φέρω λίγο πιο πάνω. Το 2 μπαστούνι σημαίνει αδελφές ψυχές, δίδυμες φλόγες, το καρμικό μου καθρέφτισμα. Και είναι ότι έχεις έρθει σε αυτή την ενσάρκωση, διότι ναι, έπρεπε να συναντηθείς με κάποιους ανθρώπους, με το άλλο μισό σου. Το πουλάκι σημαίνει επίσης ψυχή, που είναι η αδελφή ψυχή του. Γιατί, μιας και λέμε για αριθμολογία, μιας μιλάμε για αρχαία Ελλάδα, κατά κάποιο τρόπο το πουλί συμβόλιζε πάντα σε ένα επίπεδο, και η πεταλούδα αλλά και το πουλί συμβόλιζε τη φωνή της, μάλλον το πουλάκι συμβόλιζε την ψυχή, τη φωνή της ψυχής. Για το αυτό πολλές φορές όταν έφευγε μια ψυχή σε κάποια σπίτια πήγαινε ένα πουλάκι, καθόταν για λίγο, τους κοίταζε, καθόταν και έφευγε, έτσι, ή μπορεί να τους επισκεπτόταν για ένα διάστημα και μετά έφευγε. Λοιπόν, είναι ένα μήνυμα. Έχεις όμως και το 3 μπαστούνι. Εδώ λοιπόν υπάρχει πολύ μπαστούνι. Είσαι ένας άνθρωπος πολύ ενεργειακά δυνατός και δυνατή. Το 3 μπαστούνι σημαίνει ότι επικοινωνείς επίσης και με άλλες διαστάσεις και με ψυχές και μπορείς και βλέπεις και έχεις ένστικτο. Είναι και το τρίτο μάτι εδώ. Το 3 μπαστούνι σημαίνει επίσης ότι κάνω σχέδια, τα αφήνω πίσω μου και προχωράω. Στη ζωή έχεις αποκτήσει ωριμότητα ή συναντάς ανθρώπους όπως αυτός εδώ πέρα ο βασιλιάς Μπαστούνι, ο οποίος μπορεί να σου δώσει συμβουλές ή να είναι ο μέντορά σου. Μέντορας είναι σε οποιοδήποτε επίπεδο. Μπορεί να είναι καθηγητής πανεπιστημίου, μπορεί να είναι ο μπαμπάς σου, μπορεί να είναι ο φίλος. Κυρίως όμως άνθρωπος ο οποίος έχει φάει το τόσκα, το πανάποδο. Γιατί με κόψει το YouTube, έτσι, το τόσκα το έχει φάει λοιπόν, στη ζωή του και έχει καταλάβει τι σημαίνει η ζωή και τις δυσκολίες. Και εκεί που έφτασε δεν είναι τυχαίος, έφτασε με πολύ κόπο. Οπότε αυτό που σου λέει είναι το εξής, και το έλεγε ο Πυθαγόρας, ακούσε το συγκλονιστικό. Ο Πυθαγόρας έλεγε λοιπόν στις διδασκαλίες του ότι δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος να μην βιώσει την απόλυτη προδοσία, να μην βιώσει την απελπισία, να μην βιώσει αυτό που λέγεται η μαρμένη ή αλλιώς πεπρωμένο ή αλλιώς το κάρμα ή οτιδήποτε. Ανάλογα με το δικό του προσωπικό σχέδιο ζωής. Το πιασές. Έχεις ένα προσωπικό σχέδιο ζωής, όλοι έχουμε, ξεχωρίζει για τον καθένα. Εδώ όμως σου λέει αυτή τη στιγμή ότι έχεις όλες τις ευλογίες, όλες τις δυνατότητες. Εδώ το 7, στο ξαναλέω, μπορεί να σημαίνει ότι έχεις αποκτήσει και κληρονομικό χάρισμα, όχι με την έννοια τα οποία γράφουν στα sites, στις εφημερίδες ή δεν ξέρω τι, μπουτζούμπου με κληρονομικό χάρισμα την Αφρική και έρχεται να λύσει όλα μας τα προβλήματα. Όχι, δεν ισχύει έτσι. Γιατί ο Πυθαγόρας σου λέει ότι θα το φας το τόσκα. Αυτός εδώ σου λέει θα το φας. Γιατί έτσι πρέπει να μάθεις και να γίνεις ενεργειακά δυνατός και δυνατή. Εδώ όμως είναι μια πυραμίδα ιερή, όπου οι αριθμοί παίζουν ρόλο, το 1, το 7, το 2. Εδώ είναι βασιλιάς, έχει, εντάξει θα ταρώ τώρα, εδώ δεν έχει αριθμό, μάλλον έχει αριθμό, αλλά τέλος πάντων σας μπερδέψω τώρα. Λοιπόν, το 3 και εδώ πάλι το 3. Εντάξει, δείτε τα, δείτε πως αυτά έρχονται και κολλάνε και ταιριάζουν. Έχεις ευλογίες, έχεις δύναμη, έχεις πολύ πολύ ενέργεια γενικά στη ζωή σου που είναι και θεραπευτική. Αυτά αρκούν. Ωραία. Και συγκλονιστικό θα έλεγα και το τρίτο βιβλίο. Δεν το περίμενες, δεν τα περίμενα αυτά, όχι. Βάζω στοίχημα, δεν τα περίμενα. Και πάμε τώρα στο επόμενο, στο τελευταίο μας λοιπόν, τέταρτη επιλογή βιβλίο, η οποία είναι και αυτό λίγο παράξενο. Αν επέλεγα φίλες και φίλοι, εγώ
Λοιπόν, μάλιστα. Αν επέλεγα, φίλες και φίλοι, επιτρέψτε μου να κάνω κάτι και θα σας πω. Θα μιλάω και θα σας λέω. Θέλω να ισιώσω τις ταρό μου. Κανονικά τα ταρό λέγονται και με ανάποδα. Εγώ δεν θέλω να πω ανάποδα. Δεν γουστάρω ανάποδα. Για τώρα, έτσι. Κανονικά λες, αλλά τώρα εγώ γουστάρω να είναι ίσια. Εξάλλου, άμα είναι να βγει κάτι αρνητικό, θα βγει με το συνδυασμό κτλ. Τέταρτη επιλογή. Και τι μας λέει εδώ η τέταρτη επιλογή? Χαραγμένα σύμβολα. Αν δείτε αυτό το βιβλίο, σου μιλάει για χαραγμένα σύμβολα, τα οποία είναι χαραγμένα πάνω στο χάρτη, σαν να έχει πέσει λέιζερ, σαν κάποιος να το έχει ψιλοκάψει, σαν κάποιος να το έχει χαράξει, έτσι, με έναν ιδιαίτερο τρόπο, και υπάρχει και ένας μεγενθητικός φακός. Τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό? Θα έλεγα εγώ μεγενθητικός φακός, φίλες και φίλοι, είναι σαν άνθρωποι, θα το πω έτσι μέσα και εγώ επιλέγω και την τέταρτη επιλογή, ότι μπορούμε να βρούμε μέσα από τη δική μας διαίσθηση, αν θέλετε, ή μέσα από τα ταρό, μέσα από την αστρολογία, μπορούμε να βρούμε πράγματα και θάματα και τις αλήθειες μας. Εντάξει. Μπορείς να ανακαλύψεις και να δεις, γιατί πρόσεξες, όταν βλέπεις μια μικρή κουκίδα, δεν ξέρεις τι είναι, όταν μπει ο μεγεθυντικός φακός, μπορείς να καταλάβεις αν είναι κουκίδα ή οτιδήποτε άλλο είναι. Και τα σύμβολα αυτά τα οποία είναι γραμμένα στο βιβλίο, φίλες και φίλοι, δεν είναι τυχαία. Και εδώ τώρα έρχεται, για όσους επιλέξατε λοιπόν την τέταρτη επιλογή μαζί με εμένα, σας είπα, θα βάλουμε συγκλονιστικά βιβλία. Το μυητικό ταρό των διδασκάλων. Βιβλιάρα. Δεν, να σου πω, αν είσαι αρχάριος και ξεκινάς τα ταρό, δεν θα στο συνιστούσε. Όμως, επίσης ένα βιβλίο το οποίο καλό να έχεις κάποιον μέντορα, δηλαδή κάποιος ο οποίος θα σε διδάξει ταρό, διότι το νόημα του βιβλίου, θα επιλέξουμε βέβαια και κάτι, το νόημα του βιβλίου ξέρετε ποιο είναι? Το μυητικό ταρό. Η μύηση της καρδιάς. Όταν κάποιος, τώρα τι λέω, ας το πω, όταν κάποιος θέλει να γίνει αναλυτής ταρό, ή αναλύτρια, σε ό,τι και να είναι, δεν έχει σημασία αν ξέρεις καλά ταρό ή όχι, πρέπει να παραδοθείς στην καρδιά. Ό,τι λες, να το λες μέσα από αγάπη. Ό,τι λες, να το λες μέσα από την καρδιά. Μένω εκεί. Δεν λέω τίποτα. Δεν το λέω εγώ. Το βιβλίο το λέει, έτσι. Τώρα μπορεί κάποιος να το αμφισβητήσει το βιβλίο. Εννοείται, βεβαίως. Όποιος θέλει, έχει το δικαίωμα. Εγώ απλά λέω την επιλογή τη συγκεκριμένη. Εδώ που βλέπετε είναι οι τέσσερις μυήσεις, διότι η πορεία των ταρό έχει τέσσερις μεγάλες μυήσεις. Μένω πάλι εκεί. Και πάμε λοιπόν τώρα να επιλέξουμε κάτι το οποίο, για να δούμε, λοιπόν μας κάνει έτσι, θα μας δώσει ένα μήνυμα το οποίο είναι ιδιαίτερο και κάτι θέλει να μας πει, κλείνω κατά τα μάτια μου, εδώ είμαστε. Λοιπόν, τα πέντε στάδια της καθόδου δεν είναι καθόλου τυχαίο, διότι έχουμε πέσει στην οικιανή Σπαρθένα. Οικιανή Παρθένα, για μισό λεπτό. Ο τροχός, ναι, η συμβολική σημασία της κάρτας που είναι ποιος, ο αριθμός 14. Εντάξει. Ο αριθμός 14, φίλες και φίλοι, που είναι το 1 και το 4, που έχει και μια πολύ εσωτερική σημασία. Εδώ κάνει επεξήγηση. Θα σας διαβάσω αυτό εδώ πέρα που μου έρχεται και θα συνεχίσω δύο λεπτά, που λέει το 14 παριστά το Άγιο Πνεύμα, το οποίο εκδιπλώνεται εν τη ελευθερία του μέσα στη φύση, μολονότι η φύση δεν το γνωρίζει. Εντάξει. Επειδή όμως έπεσε εδώ στην κάθοδο, ο αριθμός 14, θα σας πω μισό λεπτό, δηλώνει εδώ λατρεία της θεότητας. Οι άνθρωποι λάτρευαν τον Θεό υπό πολλαπλές όψεις. Το δεύτερο στάδιο είναι η συνειδητοποίηση για την ανθρωπότητα μίας πνευματικότητας. Πρόκειται για την αναγγελία της γεννήσεως του Ιησού. Το τρίτο στάδιο είναι το πάθος του Χριστού και η λύτρωση.
Το τέταρτο στάδιο είναι συνειδητοποιημένη, συνειδητοποιεί για τον άνθρωπο ότι είναι ουσιώς να ανέβρει την απολεσθήσα του ανδρογυνία πριν από το τέλος του κύκλου. Θα μπερδευτείτε εδώ, αλλά θέλω να πω αυτό εδώ πέρα. Πρόκειται για τη συγχώνευση των ψυχών. Ζούμε με αγάπη χάρη της αγάπης με εκείνους τους οποίους αγαπάμε κάθε στιγμή. Και το πέμπτο στάδιο είναι το άνοιγμα και η συνειδητοποίηση του συνόλου. Πρόκειται για την ανακαίνιση, την παγκόσμια χρηστική ενέργεια. Λοιπόν, ο αριθμός 14, φίλες και φίλοι, έχει να κάνει, ναι, θα το αφήσω εδώ για να μην πω άλλο γιατί δεν θέλω να το δυσκολέψω, είναι η εγκράτεια, είναι ο άγγελος, αν το θυμάσαι στην κάρτα ταρό, είναι ο φύλακας άγγελος, είναι ζώδιο τοξότης κυρίως, ναι, ζώδιο τοξότης, συγγνώμη. Και η κάρτα αυτή έχει τόσα πολλά μηνύματα, δηλώνει λοιπόν την προστασία. Την πνευματική προστασία, την αγαθή ψυχή, θα μου πείτε τώρα όλοι εμείς είμαστε αγαθή ψυχή, αγαθές ψυχές, εν πάση περιπτώσει δείχνει την δυναμική, δείχνει όμως την πίστη, δείχνει την χρηστική αγάπη, δείχνει την αγάπη για τους ανθρώπους, αν θέλετε να το πούμε και έτσι, δείχνει ότι πίστευες στα θαύματα, διότι γίνονται. Και μπορείς, πρόσεξε να δεις τι θα πω τώρα, μπορείς να υλοποιήσεις θαύματα. Δεν εννοώ τώρα θαύμα ότι θα μπορέσεις, πώς να σου το πω, με τηλεπάθεια να ανοίξεις την πόρτα, διότι δεν μας πολύ ενδιαφέρει αυτό. Δεν μας πολύ ενδιαφέρει αυτό. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το θαύμα που μπορείς να πετύχεις στη ζωή σου. Εντάξει. Πάμε τώρα εδώ να κόψουμε και για να δω τι θα επιλέξω. Αριθμός 14, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε. Sorry που σκέφτομαι, μου έρχεται φλασιά για το πώς θα κάνω αυτό το άνοιγμα. Στο οποίο, μάλιστα. Okay, μου ήρθε. Θα σας πω. Άσος πεντάκτηνο. 10 πεντάκτηνο και 4 πεντάκτηνο η αριστερή πλευρά πάνω του. 6 μπαστούνι, 2 μπαστούνι και ένας βασιλιάς μπαστούνι. Τα φέρω εδώ, τα βλέπετε καλά, τα βλέπετε καθαρά λοιπόν. Εντάξει. Στην ουσία, τι είναι αυτό το οποίο φτιάξαμε? Φτερά. Κατά κάποιο τρόπο. Ας τα φέρω λίγο έτσι. Εντάξει, είναι λίγο ασύμμετρα, δεν μου πετυχαίνει πολύ καλά. Έχουν ενέργεια και ψιλογυρνάνε αυτά. Καλά. Είναι και το χαρτί, αλλά δεν είναι τυχαίο που γυρνάνε έτσι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στο ταρό. Για μένα τίποτα δεν είναι τυχαίο. Από τη μία λοιπόν, έχεις τη δυνατότητα των νέων ξεκινημάτων με τον Άσο Πεντάκτηνο. Θέλεις να πετύχεις. Μπορείς να ξεκινάς συνέχεια από την αρχή. Σε αυτή τη ζωή μπορεί να ξεκινήσεις ακόμα και άλλο επάγγελμα. Δηλαδή, να είσαι, λέω τώρα στην τύχη, να είσαι δικηγόρος και να γίνεις αναλυτής ταρών. Ναι, γίνεται. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που κάναν άλλα πράγματα και κατέληξες άλλα πράγματα. 15 άκτινο, ενδιαφέρεσαι πολύ για το όνομά σου. Δίνει σημασία στην οικογένεια, αγαπάς την οικογένεια, νιώθεις υποχρέωση για το όνομά σου, ό,τι και να είναι αυτό, και ό,τι πετυχαίνεις, το πετυχαίνεις μόνος σου και μόνη σου. 4 πεντάκτηνα. Δεν έχει σημασία πού θα πας, ακόμα και αν χρειαστεί να πας αλλού, αλλά τα πετυχαίνεις μέσα ως άνθρωπος ανεξάρτητος. Άσος 10, μας κάνει και εδώ πάλι ένα, γιατί αν προσθέσω το 1 και το 0 μου κάνει ένα, και το 4. Δες πως όλα αυτά έρχονται και κολλάνε. Δηλαδή 4, 5 και 6. Αριθμός 6. Μπορεί επίσης να πάει 10, 14 και 15 και να μας κάνει 15 και πάλι 6. Στη δεξιά μεριά, εδώ είναι η αριστερή μας πλευρά, έτσι, όπως τα βλέπω εγώ πηγαίνουμε, για να μην μπερδευτούμε. Όπως τα βλέπεις εσύ είναι η αριστερή σου πλευρά. Η αριστερή πλευρά που είναι και της καρδιάς.
Λοιπόν, και η δεξιά η μεριά, που σημαίνει ότι έχεις τη στόφα και τη δυνατότητα πραγματικά να βγεις νικητής, νικήτρια, να νικήσεις. Άσχετα το ότι πιστεύεις, μπορεί να λες, μα εγώ έχω φάει, είτε σε έχω κάνει, ναι βεβαίως. Μπορείς όμως να βγεις κερδισμένος, κερδισμένη από μία κατάσταση. Και δεν είναι τυχαίο που έχει βγει το 6, γιατί και εδώ κατά κάποιο τρόπο έχει βγει και 6 και εδώ, εδώ βγαίνει το 6. Σχέσεις, παρελθόν, ανθρώπινες σχέσεις, έρωτες, αγάπη. Έχεις νικήσει, έχεις πάρει πράγματα. Θα σου πω ένα πολλές φορές που το συζητά και με κάποιους ανθρώπους. Ερωτεύτηκες με πάθος. Ερωτεύτηκες σφόδα. Αλλά προδόθηκες. Εσύ είσαι ο κερδισμένος ή κερδισμένη. Γιατί ξύπνησε ο έρωτας μέσα σου. Ξέρεις τι ευλογία είναι, που το είδαμε και προηγουμένως εδώ με το 14 που μας κάνει την αριθμό 5-1 και 4, πάλι το 1 παίζει εδώ και πάλι το 4 παίζει εδώ, το είδες πως παίζει, το 14 προηγουμένως, 1 και 4 και εδώ 1 και 4, 1 και 4 λοιπόν. Ξέρεις τι ευλογία είναι κάποιος να ερωτευτεί στη ζωή του. Αυτό και αν είναι θαύμα, διότι είναι εσωτερικά μια αλχημική κατάσταση για σένα. Και όχι μόνο ερωτεύτηκες, αλλά συνάντησες την αδελφή ψυχή, τη δίδυμη φλόγα σου, την καρμική σου σχέση, ό,τι και να είναι, γιατί το 6 είναι καρμικές σχέσεις εδώ, όπου έπρεπε να μετακινηθείς, να πας, να φύγεις, να αφήσεις το παρελθόν σου πίσω, κάτι όμως χρειάστηκε να περάσει, γιατί είναι μια κάρτα δοκιμασίας. Καλή κάρτα μεν, αλλά είναι μια κάρτα ιδιαίτερης δοκιμασίας, το 2, το 2 μπαστούνι. Και όχι μόνο αυτό, ορίμασες. Είτε είσαι άντρας είτε γυναίκα, ορίμασες. Αν είσαι γυναίκα, μπορεί να γνώρισες αυτόν τον βασιλιά. Είχες την τύχη να τον γνωρίσεις. Όριμος, δυνατός, με ενέργεια, σίγουρος, με αυτοπεποίθηση, με δύναμη. Μπορεί να είσαι εσύ, αν είσαι άντρας, να είσαι εσύ. Αλλά συμβολίζει επίσης και σε γενικό επίπεδο τη σοφία, τη δύναμη, την ενέργεια, τις γνώσεις, την αυτοπεποίθηση. Εδώ έχουμε τώρα πολύ γη και εδώ έχουμε πολύ φωτιά. Εδώ συνδυάζεις τη λάβα. Συνδυάζεις εκείνη την αλχημική, γιατί μιλάμε για μυητικό ταρό και το μυητικό ταρό μιλάει για αλχημία. Και σου λέει λοιπόν εδώ σε μια πολύ λίγο ελεύθερη ανάλυση, η γη με φωτιά γίνεται λάβα. Και η λάβα σημαίνει έχω στόχους, έχω δύναμη, μπορώ να ξεκινήσω από την αρχή, θα επιμένω, θα σας δείξω εγώ, όχι μόνο τι αξίζω, αλλά με τι δύναμη και με σιγουριά και με σίγουρα βήματα μπορώ να πετύχω. Να ερωτευτώ, να πετύχω στα επαγγελματικά, να πετύχω στην ενέργεια, να ανεβάσω δονήσεις, να έχω πολύ ψηλά επίπεδα ενέργειας, ψυχικής αντοχής. Δείτε εδώ τον αριθμό 6, το 2 που μας κάνει το 8, γιατί το 8 είναι και ένας αριθμός δύναμης. Και φυσικά να προσθέσουμε και τα υπόλοιπα, 8 και 4, 12 και 13, 14. Θα το ξανακάνω, 6 και 2, 8 και 4, 12, 13, 14. Τι είπαμε προηγουμένως για το 14, δείτε με πόσο ωραίους συντονισμούς. Ναι, τον βασιλιά δεν τον μέτρησε, γιατί δεν έχει αριθμό, γι' αυτό στα κλασικά ταρό. Έχει αριθμό, αλλά δεν τον υπολόγισε, γιατί δεν φαίνεται εδώ. Λοιπόν, πώς όμως μπορούμε να καταλήξουμε, διότι μπορούμε να κάνουμε και άλλους συνδυασμούς, 1, 2, 3, 4, 5 κάρτες. 5 κάρτες που μας κάνουν το αριθμό 14. 4 και ένα 5. Δείτε δηλαδή πώς οι συντονισμοί, οι κρυφοί συμβολισμοί, γιατί το μυητικό ταρό των δασκάλων έχει κρυφούς συμβολισμούς. Ποιο είναι όμως το νόημα, να σου το επαναλάβω τώρα, να φτάσουμε στο ρεζουμέ, στην περίληψη. Έχεις δύναμη για επιτυχία. Θα τα πετύχεις με υψηλά επίπεδα ενέργειας, με αφοσίωση, με δυναμική. Το έχεις. Είσαι ευλογημένο παιδί. Όχι ότι οι άλλοι δεν είναι, προς Θεού, έτσι. Είδαμε και τα υπόλοιπα βιβλία, πόσο και οι υπόλοιποι είναι ευλογημένοι. Αλλά είσαι ένα ευλογημένο παιδί, μια ευλογημένη κόρη. Έχεις πολύ μεγάλο δυναμικό μέσα σου. Είσαι ένας χαρακτήρας ο οποίος επιμένει, αλλά το νόημα είναι, αν σου έλεγε κάτι αυτός ο βασιλιάς εδώ, όπως και ο άγγελος που είναι ο αριθμός 14, μη μασάς, προχώρα, μη μασάς, πίστεψε στο θαύμα της ζωής. Έχει μεγάλο νόημα αυτό. Αγαπημένοι μου φίλες και φίλοι,
Ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε μου κάτω από το βίντεο αν ήταν κάτι το οποίο ήταν ωραίο, σας έδωσε έτσι μια άλλη εικόνα, μια άλλη διάσταση. Θα χαρώ, απαντάω, απαντάω αργά ή γρήγορα, απαντάω σε όλα τα comments κάτω από το βίντεο. Να σας ευχαριστήσω και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Ελπίζω να περάσετε πολύ καλά. Σας ευχαριστώ.